Είμαι πτυχιούχος τμήματος μηχανικών αντιρρύπασης, τμήματος Δυτικής Μακεδονίας στην Λουζάνη. Καιρό τώρα ψάχνω για εργασία, δεκάδες βιογραφικά καθημερινώς, εντάξει, τίποτα ακόμα. Μέσω των σεμιναρίων που διοργανώνουν τα ελληνικά πετρέλαια μαζί με το κολέγιο Άλμπα, μου έχει δοθεί η δυνατότητα να μάθω καινούργια πράγματα. Έτσι, θέλω να μου δίνετε τη δυνατότητα να τους ευχαριστήσω για αυτό που μου προσφέρουν. Ονομάζομαι Ευαγγελίδη Φωτεινή. Είμαι πτυχιούχος απόφοιτη του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα προσελήφθη σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία στον τομέα των οικονομικών, στη συμβουλευτική επιχειρήσεων και γενικότερα στην παροχή υπηρεσιών. Η σειρά διαλέξεων του Alba Graduate Business College μου έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς στη διαδικασία συνεντεύξεων από τις οποίες πέρασα για να προσληφθώ, μου χρειάστηκαν ορισμένα στοιχεία από τις γνώσεις που παρέλαβα από την παρακολούθηση αυτών των σεμιναρίων. Λέγομαι Νταϊάν Χατζιωάννου, έχω πτυχίο βιοχημικού και δεκτορικό στη γενετική μεμοριακή βιολογία. Σπούδασα στο εξωτερικό και δούλευα στο εξωτερικό για 11 χρόνια και γύρισα πέρσι και εδώ και ένα χρόνο και ψάχνω για μια δουλειά στο τομέα της βιολογίας στην Ελλάδα. Το οποίο είναι λίγο δύσκολο στις εποχές μας. Ονομάζομαι Παραπονιάρη Μαρία, σπουδάζω στο Παιδαγωγικό, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νηπιαγωγών και ήρθα σήμερα εδώ στο σεμινάριο που διοργανώνουν τα ελληνικά πετρέλαια. Θεωρώ ότι το σεμινάριο θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε εφόδια και να εξελιχθούμε. Αυτή ίσως είναι η μοναδική ευκαιρία αυτή τη στιγμή για τους νέους που την παρέχουν τα ελληνικά πετρέλαια μέσω των σεμινάριων ΑΛΜΠΑ, ώστε να έχουν να μπορέσουν να μάθουν αυτές τις τεχνικές και το πώς δουλεύουν οι τόποι εργασίες και οι επιχειρήσεις. Λέγομαι Καπών Βενιαμίν, σπουδάζω μηχανολόγος μηχανικός και είμαι εδώ για τα σεμινάρια επιχειρηματικότητας. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε κάτι τόσο οργανωμένο. Συνήθως οι μερίδες που οργανώνονται από τα πανεπιστήμια γίνονται αυθημερών και μετά γίνονται εργαστήρια με διαφορετικά θέματα. Τώρα μου δίνεται ευκαιρία να παρακολουθήσω κάτι που έχει συνέχεια. Λέγομαι Λούδας Ευθύμιος. Έχω σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στα ΤΕΗ Πατρών. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε δικιά μου επιχείρηση. Ονομάζομαι Κοντοπούλου Πρίσα και είμαι απόφοιτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Στην παρούσα φάση πραγματοποιώ το μεταπτυχιακό μου σε εξαποστάσεως εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας πάνω στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα ελληνικά πετρέλαια σε συνδυασμό με το Alba Business School μας φωτιάζουν με γνώσεις και ικανότητες. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σεμινάριο. Σε βοηθάει να διευρύνεις τις γνώσεις σου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ προς το παρόν στη δουλειά. Με λένε Βάλια Παπονίδου και σπουδάζω στο Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον ότι το σεμινάριο αυτό το διοργανώνουν τα ελληνικά πετρέλαια και είναι κάτι το οποίο αφορά εμένα και το Δήμο μου, οπότε θεώρησα ότι είναι καθήκον μου να συμμετέχω σε αυτό. Δεν έχω συμμετάσχει σε κάτι αντίστοιχο. Πιο πολύ τεχνικού θέματος σεμινάρια έχω κάνει, πάνω στην ηλεκτρολογία που είναι και η ειδικότητά μου. Αυτό είναι κάτι καινούργιο και πρωτόγνωρο για μένα. Έχω συμμετάσχει σε σεμινάρια, απλά στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μας παρέχεται δωρεάν και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα σεμινάριο επιχειρηματικότητας, το οποίο αποτελείται από 4 διαλέξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες και για την επαγγελματική πορεία, αλλά και για τη γενικότερη ζωή μας. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχω σε ένα τέτοιο σεμινάριο και τόσο καλά διοργανωμένο και φυσικά σε έναν τόσο πολύ όμορφο χώρο. Θα έπρεπε να γίνονται τέτοια σεμινάρια να βοηθάνε και τους φοιτητές και τους νέους επαγγελματίες ή γενικά νέους που βγαίνουν στην εργασία, ώστε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα στην Ελλάδα. Γιατί άμα δεν βάλουμε όλοι ένα χεράκι, δεν πρόκειται να βοηθήσει κανείς. Πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο. Είναι 4 σεμινάρια που έχουν περιεκτικά όλα όσα θα έπρεπε κάποιος να ξέρει. Θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να δίνεται ευκαιρία στους νέους να συμμετέχουν σε τέτοια επιμορφωτικά εργαστήρια, σεμινάρια, οτιδήποτε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσουμε τα παιδιά της πατρίδας μας στο σπίτι τους. Δεν χρειάζεται να φύγουμε, γιατί θα μάθουμε ότι και εδώ μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα ήταν πολύ χρήσιμο και άλλες εταιρείες να κάνουν κάτι παρόμοιο με αυτό.